Ξανανείται μετά από και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου του Επιμελητηρίου της Κοζάνης, η οποία πάρθηκε πριν ένα μήνα για την λύση του εκθεσιακού κέντρου. Επομένως και εμείς σαν μέλος του εκθεσιακού κέντρου θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση και εμείς αναγκαστικά της λύσης. Έχει οριστεί Γενική Συνέλευση στις 4 Μαρτίου του 2020, στην οποία όλοι οι φορείς ουσιαστικά έχουν αποφασίσει τη λύση και την δημιουργία ενός νέου φορέα, στον οποίο συζητάμε τώρα και με την ΠΕΔ αλλά και με τον Δήμο Κοζάνης, πώς θα είναι ο νέος φορέας. Το ζήτημα είναι πάντα τα χρήματα. Πάλι η περιφέρεια θα κληθεί να πληρώσει από εδώ και στο εξής. Γιατί δεν βλέπουμε κανένα να βάζει το χέρι στη τσέπη. Για τον παλιό φορέα ή για τον καινούριο φορέα? Το καινούριο. Ο καινούριος φορέας ήδη έχει συμφωνηθεί με το ΕΦΕ Κοζάνης να βάλουμε από μισά λεφτά. Ήδη υπάρχουν οι πόροι και θα συνεχιστεί ένας καινούριος φορέας που δεν θα έχει καμία σχέση με τον παλιό φορέα και θα διέπεται από τη διάβγεια, έτσι ώστε να αποφευχθούν όλα αυτά τα λάθη που γίνανε στον προηγούμενο φορέα και φορτώθηκε όλα αυτά τα χρήματα που θα αναγκαστεί τώρα να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Τα χρήματα τα προηγούμενα πόσα είναι και ποιος θα τα πληρώσει, η περιφέρεια? Κοιτάξτε, ακριβώς το νούμερο δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Ήταν κοντά στα 450 χιλιάρικα, αλλά μετά από τις κατασχέσεις που έχουν γίνει και στο ΠΤΑ αλλά και στο ΕΒΕ, υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στις 200 με 250 χιλιάδες ευρώ. Αυτά τα 250 χιλιάδες. Θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο και μια διαπραγμάτευση, γιατί τα περισσότερα λεφτά που έχουν μείνει είναι οι ΔΕΗ. Είναι κοντά στα 100 χιλιάρικα. Εντάξει.